η τετραμερής συνάντηση της Τετάρτης μεταξύ των αρχηγών χωρών της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και του Υπουργού των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι η πιο έμπρακτη απόδειξη της σωστής στρατηγικής της χώρας μας ως προς τις προσπάθειες θωράκισης της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι την ίδια ώρα η καλύτερη απόδειξη των προοπτικών που οικοδομούμε για τον τόπο μας και τους πολίτες μας. Η συνάντηση αυτή είναι το αποτέλεσμα των εντατικών διεργασιών της εξωτερικής μας πολιτικής που τέθηκε ως προτεραιότητα από την κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη. Η θέσπιση των τριμερών συνεργασιών και η εδραίωση της σταθερής σχέσης και της συνεργασίας με τις χώρες της περιοχής επικυρώνει την θέση της Κύπρου ως έναν αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή, αξιοποιώντας πλήρως τον γεωστρατηγικό μας ρόλο που έχουμε. Την ίδια ώρα καθορίζει την Κυπριακή Δημοκρατία ως πρωταγωνιστή και συνδετικό κρίκο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτές τις συνεργασίες που έχουμε ανάγκη στον τόπο μας. Είναι αυτές οι σχέσεις που θα βοηθήσουν την χώρα μας στους νευραλγικούς τομείς της ενέργειας και της ανάπτυξης. Είναι μέσω αυτών των διεργασιών που αποδεικνύουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.